Λοιπόν, πριν πάμε στις πληροφορίες για τα νέα μέτρα, Λούιζα Κροντήρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να δούμε τον σημερινό απολογισμό. Αυτό προβληματίζει όλο και περισσότερο την Αττική. Ακριβώ. Αρκετά υψηλό αριθμό σήμερα των κρουσμάτων, καλύτερα Καμηλότερα βέβαια από θα. ό,τι χθε. 6.590 με τη θετικότητα στο 1,52% σε ένα καλό επίπεδο. Η Αττική συνεχίζει να προβληματίζει. Για πολλωστή συνεχόμενη μέρα έχουμε πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, 3.200 και πάλι πάνω από 1.000 κρούσματα στο Το κέντρο, κέντρο τη Αθήνα. Τρει φορέ πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, 835 τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, 299 στην Κρήτη. Είδαμε και στο βίντεο προηγουμένω ότι παρουσιάζουν επιδείνωση λίγο σιγά σιγά οι περιφέρειε τη Κρήτη. 58 οι συνάνθρωποι μα που κατέληξαν, μικρότερο ο αριθμό των θανάτων σαφώ παραμένει θλιβερό. 617 οι διασωλυνωμένοι. Υπάρχει μια σαφή αποκλιμάκωση πλέον του αριθμού των διασωλυνωμένων. Εδώ να σταθούμε, γιατί και από την κυβέρνηση και από την Επιτροπή των Ειδικών λένε από εδώ και πέρα με την Όμικρον, γιατί μπορούμε να δούμε και πολύ μεγάλου αριθμού. Μην κοιτάτε του αριθμού, κοιτάξτε την πίεση στα νοσοκομεία. Γιατί ευελπιστούν, αυτό δείχνουν και τα διεθνή δεδομένα, ότι μπορεί να ανεβαίνουν τα κρούσματα, αλλά επειδή νοσούν ελαφρύτερα οι άνθρωποι, θα μα τα πει σε λίγο ο καθηγητή Ιλιασμό και άλλου και θα απαντήσει και στι αντιδράσει που έχει προκαλέσει η ανάρτησή του α, για την πανδημία, η εισατρική ανάρτησή του. Α, αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι θεωρούν ότι με τα δεδομένα που έχουμε ε, η όμικρον προκαλεί. Α, μικρότερες ε, Λιγότερα συμπτώματα, ελαφρύτερα. Και νόσεις. αν φτάσει κάποιο στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται λιγότερες μέρες. Αυτό θα ήταν το ευτυχέ σενάριο, διότι ναι, ναι. ο αριθμός των διασωληνωμένων μπορεί να αποκλιμακώνεται, αλλά παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν 600. Βέβαια, πολύ και θυμόμαστε ότι κάναμε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεφύγουμε από τους 660, Φέβαια. που είχε παραμείνει κολλημένος ο δείκτης για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τώρα πάμε να δούμε την καμπύλη των κρουσμάτων συνολικά τι τελευταίε μέρε για να φανεί και η άνοδος που και αποδίδουν στην Όμικρον. Εδώ βλέπουμε τον μέσο όρο, τον, τον κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών. Ξεκινάμε από 24 Εντεκάτου. Εκεί ήταν η Δέλτα. Εκεί ήταν η Δέλτα. 6.816 ο κυλιόμενο, υπενθυμίζω, μέσο όρο των 7 ημερών. 23.11 το είχαμε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από την έναρξη τη πανδημία, 8.100. Βλέπουμε λοιπόν πω μέχρι τι 20 το 10, έχουμε μια σαφή αποκλιμάκωση, σταθερή. Φτάνουμε στι 4.409 κρούσματα. Και από και... εδώ ξεκινάει ο Βεβαίω, 5.323 τα νέα κρούσματα, το... ο μέσο όρο των 7, 7 ημερών. 000. Ακριβώ και συνεχίζουμε να αυξάνεται και βλέπουμε μάλιστα πόσο γρήγορα αυξάνεται ναι, σε σχέση ναι. με το πόσο αργά αποκλιμακώθηκε αυτό ο αριθμό των κρουσμάτων. Να δούμε πώ θα ακολουθήσουν τα γερμανικά συνέχεια Με αυτά τα δεδομένα τα βάζουν Τρίτη τελικά στο τραπέζι Επιτροπή των Ειδικών. Την Δευτέρα θα είναι οι επιδημιολόγοι. Ε, βλέπουν τι έγινε τα Χριστούγεννα. Αν τηρήθηκαν τα μέτρα, πώ πάει η όμικρον και τι αποφασίζουν. Μέτρα πριν από την Πρώτη Δεύτερο Πακέτο ή μετά. Θα αξιολογήσουν όλα αυτά τα δεδομένα και τα επιδημιολογικά, τον αριθμό των κρουσμάτων, την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, τους αριθμούς της όμικρον και φυσικά και το πώς στηρίθηκαν τα μέτρα και αν mm. αυτό επιτρέπει να πάμε με τον ίδιο ρυθμό και τα ίδια μέτρα και την πρωτοχρονιά και να αποφασίσουν μέτρα για τις 3 Ιανουαρίου και μετά είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες που διανύουμε για τους ειδικού. Θα αξιολογήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή τα δεδομένα και γι' αυτό μετατίθεται και μία μέρα αργότερα να έχουν όσο περισσότερα δεδομένα μπορούν στη διάθεσή τους. Que? θα αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να πάμε σε μέτρα πριν ή μετά τι 3 Ιανουαρίου. Και εδώ Ιανουαλίου. υπάρχει η είδηση από αυτά που έχει πει ο Θάνο Πλεύρη. Υπάρχει κάτι καινούριο. Συζητούν ευρέω πλέον στην Επιτροπή. Ε, όχι να κόψουν του όρθιου, όχι να κόψουν τη μουσική, όχι να περιορίσουν το ωράριο, όχι να βάλουν πιο ωραία τραπέζια, να κλείσουν τελείω τα νυχτερινά κέντρα για ένα διάστημα. Φαίνεται πω σκέφτονται να πάνε σε μια πιο δραστική λύση οι ειδικοί. Μένει να δούμε ακόμα αυτό. τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ενδεχομένω να μην ήταν το ιδανικό σενάριο για του. Δεν θα τα... ήθελε για την να πάμε και την πρωτοχρονιά έτσι και για λόγου οικονομία και ψυχική υγεία και να το δούμε μετά. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν κυβέρνηση και οι ειδικοί. Λουίζα Κροντίνα, σε ευχαριστήσουμε.